Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έκριθμη και ανεξέλεγκτη είναι πλέον η κατάσταση στην Αλβανία. Η ελληνική μειονότητα δέχεται επιθέσεις. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, έχει εντείνει στο έπακρο την επιφυλακή στα σύνορα, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε παραβίασή τους. Εξαπλώνονται οι ταραχές στην Αλβανία. Μετά τις πόλεις Πόγραδετς, Λούσνια και Διράχη, όπου τις τρεις τελευταίες ημέρες πεινασμένοι Αλβανοί λέει λάτισαν αποθήκες τροφίμων, αναφέρθηκαν επεισόδια και στην πόλη Πεκίν. Τα λιμάνια του Διραχείου και του Σεγγίν κατακλείστηκαν για άλλη μια φορά από χιλιάδες απελπισμένους Αλβανούς, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μέσον για να εγκαταλείψουν τη χώρα. Στα επεισόδια των τελευταίων ημερών έχουν σκοτωθεί 4 άτομα και δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι η αστυνομία είναι πιθανό να πάρει εντολές να ρίχνει στο ψαχνό εναντίον των διαδηλωτών χωρίς προειδοποιητικές βολές. Η αλβανική κυβέρνηση συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τη λήψη σκληρών μέτρων για να ελεγχθεί η κατάσταση. Και ενώ σημαίνουν όλα αυτά, φόβος και τρόμος έχουν γίνει για τους κατοίκους των χωριών της ελληνοαλβανικής Μεθορίου, οι Αλβανοί που κάθε βράδυ τους επιτίθενται και τους ληστεύουν. Αναγκάστηκα τώρα στα γεράματα να πάρω όπλο, να με μάθω ο γέρος μου να το φεκάω. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσω εμείς εδώ, είναι χείρες γυναίκες που κοιμούν τα καλιά με τα τουφέκια τους. Την ανάγκη να λάβει η αλβανική κυβέρνηση όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτραπούν επεισόδια στη Μεθόριο, επισημαίνει ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης κ. Καλαμίδας. Στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης και με ενέργειες του Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Κόκκινου προς όλες τις κατευθύνσεις, διεξάγεται η έρευνα για την ύπαρξη ή μη κυκλωμάτων στον χώρο της δικαιοσύνης. Έρευνα σε βάθος στο χώρο της δικαιοσύνης. Μετά τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Γιώργιο Πλαγιανάκο, και ο πρόεδρος του Ανατάτου Δικαστηρίου της χώρας, κ. Βασίλειος Κόκκινος, διατάσσει παράλληλο έλεγχο σε όλα τα δικαστήρια. Ο κ. Κόκκινος έστειλε χθες έγγραφο στους πρόεδρους εφετών και πρωτοδικών της χώρας και ζητά να του υποβληθεί κατάσταση με τα βουλεύματα που εκδόθηκαν από το 1988 έως και το 1991 και διατάσσουν την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους σε εγκλήματα ανθρωποκτονιών από πρόθεση παραβάσεων του νόμου περί ναρκωτικών, εκτός από εκείνα που αναφέρονται σε παράνομη χρήση, βιασμών, αποπλανήσεων, απατών, πλαστογραφιών, κλοπών και υπεξαιρέσεων. Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου ζητά να αναφέρεται στην κατάσταση που θα του υποβληθεί, ο αριθμός του βουλεύματος, το όνομα, το επώνυμο και η πρόταση του εισαγγελέα, η σύνθεση του συμβουλίου, το διατακτικό του βουλεύματος, το όνομα, το επώνυμο του κατηγορουμένου και η κατηγορία, η εμφάνισή του ή όχι στη δίκη σε περίπτωση παραπομπής και το αποτέλεσμα της δίκης. Σαβούλα Λιάτσου για τον Αντένα. Η ακριβότερη από την ερχόμενη Τετάρτη τιμή της βενζίνης. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Αυτιά. Από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη θα ισχύουν οι νέες τιμές για όλους τους τύπους βενζίνης και δίζελ. Η τιμή της Super από 135 δραχμές ανεβαίνει στις 138 με 142 δραχμές, ενώ η τιμή της Αμόλυβδης και της Απλής από 125 δραχμές σε 128 με 132 δραχμές. Αύξηση θα έχουμε στο δίζελ κινήσιος, όπως ήδη πρώτος μετέδωσε ο Αντένα. Από τις 89 δραχμές ανεβαίνει στις 96 δραχμές, με άμεσες συνέπειες στις μεταφορές αλλά και στην κίνηση. Το δίζελ θερμάνσιος υποχωρεί από τις 89 στις 79 δραχμές. Η τιμή καταναλωτού θα μεταβάλλεται σύμφωνα με την διεθνείς μεταβολές των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων. Πράγμα που σημαίνει ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα θα έχουμε νέες τιμές στη βενζίνη. Εκφράζονται φόβοι ότι η βενζίνη θα ανεβαίνει από εβδομάδα σε εβδομάδα κατά 3 έως 5 δραχμές έως τις αρχές Αυγούστου, οπότε απελευθερώνεται. Το Υπουργείο Βιομηχανίας διευκρίνησε σήμερα ότι οι σημερινές τιμές ισχύουν έως τα μεσάνυχτα της προσεχούς Τετάρτης. Με τις νέες ρυθμίσεις δημιουργούνται προβλήματα αποθηκευτικών χώρων για τον δίζελ θερμάνσιος, προβλήματα που αναμένεται να λυθούν με την σταδιακή κατάργηση της απλής βενζίνης. Όσο για τις πρώτες παρενέργειες στην οικονομία, η αύξηση της τιμής του δίζελ κινήσεως θα φέρει αναπόφευκτα τις πρώτες αυξήσεις στα μεταφορικά. Επίσης, αναμένονται αυξήσεις στο κόστος των βιομηχανικών προϊόντων. Και η αγορά περιμένει τώρα τις πρώτες αντιδράσεις το πρωί της Πέμπτης. Προκλητικά αμετανόητοι, οι Σκοπιανοί επιμένουν στη χρησιμοποίηση του ονόματος Μακεδονία και ήδη απέρριψαν ανεπίσημη πορτογαλική πρόταση για αλλαγή της ονομασίας τους. Τα Σκόπια απέρριψαν ανεπίσημη πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της ΕΟΠ για την χρήση του ονόματος που η Ιουγκοσλαβική Αυτοδημοκρατία είχε προπολεμικά, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η πορτογαλική πρόταση παρουσιάστηκε από τον πρέσβη Χωσέ Κουτιλιέρο στον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων, Μπένκο Μαλεύσκι, σε συνάντηση που είχαν στο Βελιγράδι.
Ο Σκοπιανός αξιωματούχος απάντησε ότι είναι αδύνατο να αποδεχτούν τα Σκόπια την αλλαγή της ονομασίας τους, διότι το προπολεμικό όνομα είχε επιβληθεί, όπως λένε, από τον σερβικό ζυγό. Σε μια άλλη εξέλιξη στη γειτονική χώρα που αφορά άμεσα την Ελλάδα. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Αλόις Μοκ, τάχθηκε κατά της αναγνώρισης των Σκοπίων. Ο κύριος Μοκ έκανε σαφές ότι η δημοκρατία των Σκοπίων δεν πληρεί τους όρους για διεθνή αναγνώρισή της και έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της ονομασίας για το οποίο αντιδρά η χώρα μας. Ο Αυστριακός Υπουργός μίλησε τέλος περί αλβανόφωνης κοινότητας στα Σκόπια η οποία πρέπει να αναγνωριστεί. Ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση συνιστά η κυβέρνηση με αφορμή τον μποϊκοτάζ των Ολλανδικών και Ιταλικών προϊόντων. Ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, κ. Λούμπερς, χαρακτήρισε τον μποϊκοτάζ στα Ολλανδικά προϊόντα απέσιο και πρόσθεσε ότι είναι παραλογισμός η φόβη πως η χώρα του υιοθετεί ανθεληνική πολιτική, αφού όπως επισήμανε ο κ. Λούμπερς, δεν παρεκκλίνει από τη γραμμή της κοινότητας όσον αφορά την αναγνώριση των Ιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών. Το φαινόμενο του μποϊκοτάζ συζητήθηκε στην Κυβερνητική Επιτροπή και ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι ενώ έχει λαϊκό αίρισμα, αν ξεπεραστούν τα όρια, δεν θα έχουμε θετικό όφελος για τα εθνικά μας συμφέροντα. Η κυβέρνηση, όπως συνάγεται, δεν επιθυμεί περαιτέρω εμπλοκή στις ήδη τεταμένες σχέσεις της Αθήνας με τη Ρώμη και τη Χάγη, εν ώψη μάλιστα της κρίσιμης συνεδρίας του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΟΚ την προσεχή Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Πολίδωρας, διέψευσε την πληροφορία ότι οι ηθήνοντες από τον μποϊκοτάζ χώρες θα προχωρήσουν, οι θυγόμενες, με συγχωρείτε, από τον μποϊκοτάζ χώρες θα προχωρήσουν σε οικονομικά αντίπεινα. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι καμιά αυθόρμητη λαϊκή αντίδραση δεν μπορεί να υποκαταστεί στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής και να καλύψει την κυβερνητική ολιγορία και τους ατυχείς, λανθασμένους και επικίνδυνους κυβερνητικούς χειρισμούς που προηγήθηκαν. Παρά την έκκληση της κυβέρνησης να τερματιστεί τον μποϊκοτάζ, σοβαρές επιπτώσεις ενδεχομένως να υπάρξουν στις ελληνικές εξαγωγές. Ήδη παρατηρήθηκαν ακυρώσεις παραγγελιών, ενώ διαγράφεται άμεσος κίνδυνος του τουριστικού ρεύματος από χώρες της ΕΟΚ προς την Ελλάδα. Τα σκίτσα των τριών τρομοκρατών που ανατείναξαν το λεωφορείο των ΜΑΤ στο Θησίο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Δύο από τους τρομοκράτες μοιάζουν με δράστες άλλων επιθέσεων και θεωρείται σίγουρο, όπως πιστεύει η αστυνομία, ότι όλες οι οργανώσεις είναι παρακλάδια μιας. Ο ένας μάλιστα από τους τρομοκράτες χαρακτηρίζεται ως ο πανταχού παρόν εκτελεστής. Συγκρατημένη αισιοδοξία εξέφρασαν οι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου μετά από εξάωρη επέμβαση στο δεξί μάτι του αστυφύλακα Γιώργου Σόκου, ένας από τα θύματα των τρομοκρατών, ο οποίος έχει ήδη χάσει την όρασή του από το αριστερό μάτι. Αδελφοκτονία για ασήμαντη αφορμή στην Κατούνα Αγρινίου. Δύο αδέρφια, ο Γιώργος Θεοδόρου, 54 ετών, και ο Θεόδωρος, 49 ετών, λογομάχησαν με το μικρότερο αδελφό της Επαμεινόντα, 43 ετών, γιατί το κοπάδι του τελευταίου έμπαινε στα κτήματά τους. Η λογομαχία ενώπιον και του τετάρτου αδελφού τους, 47χρονου Θωμά, εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ο μεγαλύτερος αδελφός πυροβόλησε το θύμα και ενώ βρισκόταν εμόφυρτο στο έδαφος, δέχτηκε και άλλον ένα πυροβολισμό από τον άλλο του αδελφό. Οι δύο δράστες μετά την πράξη τους πήραν τις οικογένειές τους και εξαφανίστηκαν. Κατά κύματα, οι λαθρομετανάστες μεταφέρονται με τουρκικά πλοιάρια σε νησιά του Αιγαίου. 60 Ιρακινοί συνελήφθησαν κατά τη μεταφορά τους με προορισμό τα Δωδεκάνησα. Το τουρκικό σκάφος Ντογκάν με καπετάνιο τον Τούρκο Σουλεϊμάν Καραοσμάν και τον βοηθό του Χουρία Τιανίκ μετέφερε τους 60 Ιρακινούς στο Φαρμακονήσι. Από εκεί πήρε τους 15 για να τους μεταφέρει μάλλον στη Λέρο. Το σκάφος όμως λόγω βλάβης έμεινε ακυβέρνητο και ρημουλκήθηκε από ένα καίκι στο Αγαθονήσι. Στη συνέχεια, σκάφη του λιμενικού μετέφεραν και τους υπόλοιπους 45 λαθρομετανάστες από το Φαρμακονήσι του Αγαθονήσι και από εκεί το οχηματογωγό Πάτμος του μετέφερε στην ΚΟ. Σε εμάς, τούτη την ώρα, αυτό που μένει είναι να τους δεχτούμε ανθρώπινα. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι έργο των ανακριτικών αρχών. Οι δύο Τούρκοι που μετέφεραν τους Ιρακινούς, εξεταζόμενοι από την αστυνομία στην ΚΟ, υποστήριξαν ότι τους παρέλαβαν από ένα Ιορδανικό πλοίο. Σε βάρος των δύο Τούρκων και των 60 Ιρακινών σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο ΠΑΣΟΚ πληθαίνουν εκείνοι που υποστηρίζουν την πρόταση για σύγκληση εκτάκτου συνεδρίου του κινήματος μετά και τις τελευταίες εσωκομματικές εξελίξεις. Δηλώσεις για το θέμα αυτό έκανε στον πολιτικό μας συντάκτη Στρατή Λιαρέλη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Στόδωρος Κατζανέβας. Μπορούμε να συζητήσουμε για ένα καινούριο συνέδριο, κάτι που το έχω υποστηρίξει και παλιότερα και μέσα στα όργανα αλλά και δημόσια. Ένα συνέδριο που θα οδηγήσει όμως σε μια πιο σύγχρονη μορφή του κόμματος. Τώρα μπορούμε να οδηγηθούμε κατά κύριο λόγο στις εκλογές της δεύτερης περιφέρειας της Αθήνας και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Οι ευθείες βολές κατά της Λιβύης και του Μουαμάρ Καντάφη που περιέχονται στο πόρισμα του Γάλλου ανακριτή για την τρομοκρατική επίθεση στο ελληνικό κρουαζιερόπλοιο City of Poros, όπως επίσης και η απόφαση του να εκδώσει χθες διεθνή εντάλματα σύλληψης για 4 Παλαιστίνιους, μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης του Αμπού Νιντάλ, περισφύγγουν τον κλειό γύρω από τον Λίβιο στρατηγό. Η Λιβύη κατηγορείται ήδη από τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία για ανάμειξη στις δύο τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Boeing της Pan American και του γαλλικού DC-10. Άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο τώρα με τη Μαργαρίτα Κούζα.
κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Υπερκαυκασία. Οι μάχες στον Αγκόρνο Καραμπάχ μετατρέπονται σε ανοιχτό πόλεμο. Η πρωτεύουσα Στεπανακέρτ έχει σχεδόν καταστραφεί. Αρμένοι και Αζέροι αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της εκεχηρίας που επετεύχθη προημερών. Οι αρμενικές αρχές κάλεσαν τους Αρμενίους που υπηρετούν στον πρώην κόκκινο στρατό να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να δημιουργήσουν εθνικό στρατό για να προστατεύσουν την χώρα από τις επιθέσεις των Αζέρων. Η Τουρκία από την πλευρά της αναλαμβάνει μεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση της διένεξης και σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χικμέτ Τσετίν, θα μεταβεί στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού. Τρόμος επικρατεί στο Λονδίνο μετά και τη νέα βομβιστική επίθεση του Ήρα. 28 άτομα τραυματίστηκαν, 4 από τα οποία σοβαρά, από έκρηξη βόμβα το πρωί στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό London Bridge. Το Ιράκ δεν υποκύπτει στις έντονες πιέσεις των ΗΠΑ και με επιστολή προς τον ΟΗΕ φαίνεται να απορρίπτει το αίτημα να αρχίσει αμέσως η καταστροφή των εγκαταστάσεων με βαλιστικούς πυράβλους στο Ιρακινό έδαφος. Θρίαμβος του Ολυμπιακού απόψε στο βόλεϊ επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και παραλήρημα ενθουσιασμού στο Μοιραία. Οι χωροί καλά κρατούν για τις ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο Ολυμπιακός μεγάλος θριαμβευτής του αγώνα εναντίον της πανίσχυρης ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 3-0 σετ. Στο παλαιόμενο από ασυγκράτητο ενθουσιασμό 15.000 θεατών, στάδιο ειρήνης και φιλίας, άγγιξε το όνειρο. Το πολυπόθητο τελικό που θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Μεσαντζέρο Ραβένα είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ και ο Ολυμπιακός γίνεται η δεύτερη ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό που προκρίνεται σε τελικό κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπη σε ομαδικό άθλημα. Χιλιάδες φίλαθλοι έχουν κατακλείσει τους δρόμους γύρω από το στάδιο ειρήνης και φιλίας και τον τελείριο ενθουσιασμό που πλημμυρίζει αυτές τις ώρες στον Πειραιά μόνο με τις ημέρες του Ευρωμπάσκετ και το 1987 μπορεί να συγκριθεί. Σταθερό σχεδόν παρέμεινε το δολάριο στις διεθνείς χρηματαγορές, ενώ ο χρυσός σημείωσε μικρή υποχώρηση, κλείνοντας στο Λονδίνο στα 353,10 δολάρια η ουγγιά. Το δολάριο στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο είχε 129,20 γεν, 1,6395 μάρκα, 5,5710 γαλλικά φράγκα, 1,4870 ελβετικά φράγκα και η στερλίνα 1,7550 δολάρια. Καλώς προβλέπεται ο καιρός για το Σαββατοκύριακο. Τις λεπτομέρειες μας δίνει η Εύη Παπαδάκη. Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βορειαδάκι που η ένταση στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, λίγες ομίχλες στα επιρροτικά και κανονική θερμοκρασία. Ειδικά στην Αττική σήμερα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος, ενώ την Κυριακή πρόσκαιρα, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα ανατολικά του νομού, θα συννεφιάσει κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις, αλλά μετά το μεσημέρι θα γίνουν βόρειοι, που η έντασή τους όμως δεν θα ξεπεράσει τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα ή θα ανέβει λίγο στη διάρκεια της ημέρας και θα κυμαίνεται στην Αθήνα από 3 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο θα διατηρηθεί ο καλός καιρός, με εξαίρεση βέβαια την περιορισμένη ορατότητα, ίσως και τις λίγες ομίχλες στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από το 0 μέχρι τους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκαν οι νυχτερινές μας ειδήσεις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.